που αναφέρεται ως συντονιστής, αλλά να μην αναφέρεται ως συντονιστής μόνο όταν είναι να θρέψει δάφνες. Τραγικές είναι όμως και οι ελλείψεις του πυροσβεστικού σώματος σε έμψυχο δυναμικό και μηχανικό εξοπλισμό. Έχουμε 4.000 πραγματικά κενά, που σημαίνει στην πράξη το 1/3 της μάχημης δύναμης. Ελάχιστα έως ανύπαρκτα ήταν και τα μέτρα που πάρθηκαν για την πρόληψη των πυρκαγιών. Για τον καθαρισμό των... Εφημερίδα «Ο Κόσμος του Επενδυτή», μόλις 10 αξιωματικοί στελεχώνουν την αρμόδια υπηρεσία της πυροσβεστικής. 10 πουαρό των δασών που καλούνται να αντιμετωπίσουν τις μαφίες και τα συμφέροντα πίσω από τις φωτιές. Και όλα αυτά ενώ βρισκόμαστε στα μέσα του καλοκαιριού, περιμένοντας τις δύσκολες ημέρες του Αυγούστου. Θα είναι ένα καινούριο καναντέρ από ό,τι μας είπες, από αυτά που έχει παραλάβει η χώρα μας. Επομένως, το γεγονός ότι δεν αναφέρθηκε κιόλας κάποιο πρόβλημα απομακρύνει το ενδεχόμενο μηχανικής βλάβης με τα πρώτα στοιχεία πάντα μιλώντας, γιατί πριν 3/4 σημειώθηκε το δυστύχημα. Κανείς δεν ξέρει. Οι εμπειρογνώμονες της πολεμικής αεροπορίας που θα κάνουν την αυτοψία στα συντρίμια του καναντέρ θα εξάγουν ασφαλείς συμπεράσματα για τα αίτια της πτώσης. Το σίγουρο είναι ότι δεν αναφέρθηκε κάποιο πρόβλημα. Mm-hmm. Δηλαδή δεν εξέπεμψαν οι χειριστές SOS για να προειδοποιήσουν ότι κάτι δεν πάει καλά. Αυτομάτως στις 3:46 πρώτα λεπτά αναφέρθηκε η πτώση του πυροσβεστικού αεροσκάφους στα στήρα Ευβίας. Εντοπίστηκε και ο ένας χειριστής. Συγκρατούμε αυτό. Σε ευχαριστούμε πολύ, Κώστα Ελατζά. Να δώσουμε το λόγο και πάλι στο Γιάννη Τζούνο. Γιάννη. Μας ακούει ο Γιάννης Τζούνος. Βλέπουμε τα πλάνα από το ελικόπτερο του Σκάκης, κύριε, πάνω από τα στήρα Ευβίας. Βλέπουμε τα δύο μεγάλα μέτωπα της πυρκαγιάς. Το ένα φτάνει τα 5 χιλιόμετρα, τους πυκνούς καπνούς βεβαίως που έχουν καλύψει την περιοχή. Μπορούμε όμως να διακρίνουμε ακόμη και τις φλόγες. Πολλές φορές είδαμε μέχρι πριν από λίγα λεπτά τα εναέρια μέσα της πυροσβεστικής να επιχειρούν να πραγματοποιούν ρήψεις νερού προκειμένου να περιορίσουν την έκταση της φωτικής. Στα νέα στήρα έχουν εκενωθεί σπίτια. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι μόνο που έχουν παραμείνει στις